πόδια. Μόλις κάνει μια ψυχάλα, λέμε Παναγία μου, μήπως εμένα στο σπίτι μέσα δεν μου άφησε τίποτα. Μου πήρε 13 ζευγάρια παπούτσια, είχα του γιου μου, του άντρα μου και εμένα, και τώρα κοίτα τι μου φέρνουνε από τα χωριά οι φιλενάδες μου. Και φοράω 40 και 50 νούμερο. Και ούτε ρούχο δεν έχω να βάλω. Το κράτος πώς λειτουργεί. Εγώ το είπα στο σκύλο μου και ο σκύλος στην ουρά του. Αυτό μην το κόψετε, αυτό είναι το πραγματικότητα. Μην παίζουνε με την αγωνία μας, με τους κόπους μας. Ας το ψωμί μας, η ζωή μας πάνω απ' όλα. Δυστυχώς φοβόμαστε όλοι εδώ, η γειτονιά, όλος ο κόσμος. Καλά είναι να έρθουν να τα καθαρίσουνε. Όλη νύχτα είμαι στο πόδι. Γιατί παίρνουμε τηλέφωνο να μας δώσουν το δήμαρχο, δεν μας το δίνουνε. Δεν μας το δίνουνε. Να του πούμε για τις αποχετεύσεις εδώ. Να ανοίξει εδώ όπως είχαν πει να ανοίξουν αυτά εδώ, να ανοίξει, να μπορεί να φεύγει το νερό. Είχαν πει για τον Οκτώβριο ότι θα ξεκινούσαν. Ναι, αλλά δεν μας είπανε για ποιο Οκτώβριο. 4 η ώρα βγήκαμε έξω και κοιτούσαμε στα παράθυρα, βγαίναμε έξω, κοιτούσαμε το ποτάμι, φοβηθήκαμε. Τα χάσαμε πάλι τα αυτοκίνητά μας, τα σπίτια μας. Το γεφυράκι έχει εκεί πιο πάνω και στουμπώνουν τα χαλάμια όλα τα δέντρα. Έχει ξεχυλίσει ο ποτάμος. Οι αρμόδιοι με συγχωρείς κοφαίνουν, δεν ακούνε, δεν κατέχουνε πράγμα. Σας εγγυούμε λόγω δουλειάς ότι αν κατέβει στοιχειωδώς λίγο νερό, ναι, θα πέσει ο δρόμος και θα αποκλειστούμε 10 οικογένειες πίσω. Και προσέξτε, είμαστε όλοι με νόμιμες άδειες.